Γέροντα, εσείς ζήσατε στη Σερβία δύο φοβερά γεγονότα. Την πτώση του κομμουνισμού και τον πρόσφατο πόλεμο, που δυστυχώς άφησε πολύ κακές μνήμες με το διαμελισμό της χώρας σας. Όλα αυτά τα γεγονότα επέδρασαν πνευματικά στους Σέρβους και ποια είναι η σχέση τους με την Εκκλησία, τώρα που τέλος πάντων ζουν κάτω από άλλες συνθήκες, μακριά από το κομμουνιστικό καθεστώς. Γιατί κάτι τέτοιο ζούμε και εμείς εδώ τώρα, όσον αφορά την κατάσταση, για να πάρουμε μια ιδέα. Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε τελευταίο. Είναι ένα γνωστό κελί στο Άγιον Όρος του Αγίου Νικολάου που λέγεται το Μπουραζέρι. Είναι το μεγαλύτερο κελί στο Άγιον Όρος και αυτό το κελί ανήκει στο δικό μας μοναστήρι. Εκεί ο γέροντας, ο Πάτερ Κύρλος, είναι τώρα δεν ξέρω πόσων χρονών. Αυτός ήξερε και τον Πατριάρχη τον Παύλο, σπούδασαν μαζί στην Αθήνα, αλλά ήξερε και τον πατέρα Ιουστίνο. Και τότε, πριν πολλά χρόνια, όταν ήταν ο κομμουνισμός στη Σερβία, του είπε, λέει, αυτό μου είπε πέρσι ο γέροντας Κύρλος, λέει, τότε μου είπε ο πατέρα Ιουστίνος, «Πάτερ Κύρλε, αυτό τώρα που γίνεται εδώ σε εμάς με τους Σέρβους, εμείς τώρα πληρώνουμε το κανόνα μας για τις αμαρτίες μας. Εσείς τώρα περνάτε καλά, αλλά να ξέρεις και εσείς πρέπει μια φορά να πληρώσετε το κανόνα». Και τελειώνει ο Πάτερ Κύρλος, λέει, «Νομίζω ότι τώρα ήρθαν αυτά τα χρόνια που είπε ο Πάτερ Στίνας». Εγώ ήρθα στο Άγιο Όρος το 1994. Οι πόλεμοι ξεκίνησαν το 1991, ας πούμε, πρώτα στην Κροατία, εκεί που είναι και οι Σέρβοι ήταν πολλοί, τώρα τους έδιωξαν και έμειναν λίγοι, μετά και στη Βοσνία και τα λοιπά. Ήμουνα εκεί, πήγαινα και στην Εκκλησία. Αυτά τα χρόνια έτσι ήθελα και τότε έτσι να γίνω μοναχός και είχα ένα δικό μου το προσωπικό, το πνευματικό πόλεμο να αφήσω τον κόσμο και έτσι σιγά σιγά ήρθε και αυτή η ώρα το 1994. Όταν έγινε βομβαρδισμός το 1999 ήμουνα ήδη στο μοναστήρι. Όταν έγινε η εκλογή του Παύλου να γίνει Πατριάρχης, επειδή τότε όλοι νόμιζαν για άλλους δύο που ήταν πολλά χρόνια έτσι γνωστοί σαν δεσποτάδες και όλοι νόμιζαν από ένας από αυτούς τους δύο θα γίνει, αλλά τελικά ο Θεός έβγαλε τον Παύλο. Είπαν έτσι πολλοί ευσεβοί άνθρωποι, τώρα αν μας ο Θεός έστειλε τέτοιον άνθρωπο για Πατριάρχη, σίγουρα θα περάσουμε δύσκολα χρόνια. Και πράγματι, μετά από την εκλογή, σε λίγο ξεκίνησαν οι πόλεμοι αυτοί. Και αν δεν είχαμε έναν τέτοιο άνθρωπο να πάει μπροστά το λαό, δεν ξέρω πώς μπορούσαμε και εμείς σαν λαός να ξεπεράσουμε όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι, δεν είπα προηγουμένως όταν είπαμε αυτό, αλλά είναι και μια άλλη περίπτωση. Στις πρώτες μέρες της Μεγάλης Αρακοστής, όταν ψάλουμε τον μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου, εγώ που ήμουνα τότε στο Βελιγράδι και πήγα στο Πατριαρχικό Ναό εκεί των Αγίων Αρχαγγέλων, ήταν ο Πατριάρχης μπροστά από την ωραία πύλη. Ήταν δύο χωροί παπάδες που έψεραν δεξιά και αριστερά και ο Πατριάρχης έβαλε δύο παλικάρια, έτσι όλοι ήταν ψηλοί, 2 μέτρα, μπροστά από το λαό, ένας δεξιά, ένας αριστερά. Και στην αρχή μας είπε, όταν ψάλλει δεξιός χώρος, όλοι που είστε στην αριστερή πλευρά του ναού, θα κάνετε μια μεγάλη μετάνοια κάτω. Και όταν ψάλλει αριστερός χώρος, το άλλο τροπάρι, τότε η δεξιά πλευρά θα κάνει. Λέει, αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, να βλέπετε αυτούς τους δύο που είναι μπροστά και έτσι να κάνετε.
Και ο Πατριάρχης, παρόλο τότε ήταν σίγουρα 80 χρόνων, πρέπει να ήταν κάπου κοντά, ήταν μπροστά από την ωραία απειλή και αυτός έβαζε έτσι μετάνοιες, μεγάλες μετάνοιες. Και εγώ είδα μία έτσι εικόνα σαν να είναι από την Αγία Γράφη, έτσι σαν ένας Πατριάρχης μπροστά από το ναό μας οδηγεί στην οδό της μετάνοιας, ας πούμε. Και τότε ξεκίνησαν ήδη οι πόλεμοι και πάντα, αν δεν ξέρω πόσο είχε τις ομιλίες του, νομίζω υπάρχουν τώρα και στα ελληνικά, αυτός πάντα ήθελε να πει πώς με σωστό τρόπο να καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ο Θεός μας στέλνει όλα αυτά που έγιναν. Δηλαδή, ο Θεός μας στέλνει όλα αυτά να γίνουμε καλύτεροι. Και πάντα είπε, εμείς πάντα να είμαστε άνθρωποι, δηλαδή να κάνουμε αυτό που ο Θεός περιγράψει στο Ευαγγέλιο, πώς πρέπει να είναι ακριβώς ο άνθρωπος, ο Υιός του Θεού, δηλαδή κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός. Και έτσι τώρα που ξεκίνησαν και να κάνουν και εικόνες με το πρόσωπο του Παύλου, όπως οι άλλοι αρχιερεύς έχουν έτσι ένα χαρτί που γράφει κάτι προσευχές από την Θεία Λειτουργία, στον Παύλο γράφουν πάλι να είμαστε άνθρωποι. Έτσι αυτό κρατάει ο Παύλος στην εικόνα του. Υπάρχουν τώρα, είδα και στο Μαυροβούνιο σε ένα καινούριο ναό, έκαναν και τοιχογραφία και γράφει Άγιος Παύλος. Εντάξει, δεν είναι ακόμα επίσημο, αλλά έτσι ξεκίνησαν και πάντα αυτό έχει, λέει, να είμαστε άνθρωποι, να γίνουμε άνθρωποι. Δηλαδή, πάντα ήθελε να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε όλα αυτά τα βάσανα εμείς σαν λαός μας, ότι είναι ο Θεός θέλει να, όχι να μας τιμωρήσει, αλλά να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι, να είμαστε αυτοί που συνεχίζουμε τον δρόμο του Αγίου Σάβα, που ήταν πρώτος Αρχιεπισκόπος Σερβίας και ο μεγαλύτερος Άγιος της Σερβίας, να συνεχίσουμε τον δρόμο όλων των Αγίων μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Ιουστίνο. Έτσι, δηλαδή, από μία πλευρά επέτρεψε ο Θεός έτσι όλα αυτά βάσανα, αλλά από την άλλη πλευρά μας έδωσε έναν άνθρωπο που μπορούσε να μας εξηγήσει και να κάνει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, αυτά που γίνονται δεν σημαίνουν ότι ο Θεός μας ξέχασε, όχι, αλλά ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει. Έτσι. Και φαίνεται, ας πούμε, εκεί στη Βοσνία ιδιαίτερα τώρα, όταν έρχονται προσκυνητές, είναι πιο ευλαβοί, έτσι, πιο ευλαβείς από άλλους που έρχονται από τη Σερβία, επειδή πέρασαν αυτό το πόλεμο.